Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Open στη μία το μεσημέρι. Και ανοίγει ο δρόμος για τη φυλακή, κυρίες και κύριοι, για το Γιάννη Λαγό μετά την απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου για άρση της ασυλίας του, ενώ ήδη εκδόθηκε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Η Μαρία Ψαρά είναι στη σύνδεσή μας και θα μας ενημερώσει. Σπεριλίνα, ναι, πριν από λίγη ώρα εκδόθηκε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις ελληνικές αρχές για όλα τα γραφεία στην Ευρώπη για τον εκλεγμένο, για τη σύλληψη του εκλεγμένου με τη Χρυσή Αυγή, ευρωβουλευτή Γιάννη Λαγού. Το ένταλμα πλέον αναμένεται να το εκτελέσουν οι βελγικές αρχές, αφού σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του Open, ο Γιάννης Λαγός εξακολουθεί να βρίσκεται στις Βρυξέλλες. Βέβαια, Λίνα, χθες ο Γιάννης Λαγός θεάθη να κάνει COVID test στο κέντρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κατά δήλωσή του, θέλησε να ταξιδέψει στη Νορβηγία. Είναι πάρα πολύ πιθανό εκεί στη Νορβηγία να έχει βρει ένα δίκτυο υποστηρικτών και του Μακελάρη, του επίσης ναζιστή Anders Breivik, το οποίο δίκτυο θα μπορούσε να τον κρύψει και να τον φυγαδεύσει. Ωστόσο, να σχολείνω ότι το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης ισχύει και για τη Νορβηγία. Νωρίτερα σήμερα το πρωί, οι ευρωβουλευτές με συντριπτική πλειοψηφία είχαν αποφασίσει την άρση της ασυλίας του εκλεγμένου με την Χρυσή Αυγή ευρωβουλευτή Λαγού. 658 ήταν οι ψήφοι υπέρ της άρσης ασυλίας, 25 κατά και 10 ευρωβουλευτές ψήφισαν λευκό. Είναι η πρώτη φορά που ο ευρωβουλευτής έχει καταδικαστεί με τόσο βαριά κατηγορία, Λίνα, τη διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης, Χρυσή Αυγή. Και να σου πω τέλος κάτι που έχουμε ξαναπεί από αυτό το δελτίο, ότι ο Λαγός δεν χάνει όλα του τα προνόμια τα ευρωβουλευτικά, θα εξακολουθήσει να πληρώνεται, θα λαμβάνει λοιπόν 6.800 ευρώ το μήνα για το μισθό του, τα έξοδα του γραφείου του, περίπου δηλαδή 4.000 ευρώ. Λίνα. Αναμένοντας λοιπόν τις εξελίξεις, και η εξέλιξη της τελευταίας στιγμής είναι ότι έχει ήδη εκδοθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα για την σύλληψη του Γιάννη Λαγού, που έχει καταδικαστεί σε αυτή την ιστορική απόφαση για την διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής. Μαρία Ψαρά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο θέμα του κορονοϊού, κυρίες και κύριοι, πρεμιέρα σήμερα για την πλατφόρμα των ραντεβού για τις ηλικίες 30 έως 39 ετών με το σκεύασμα της AstraZeneca, και τις πρώτες κιόλας ώρες κλείστηκαν 60.000 ραντεβού. Την ίδια ώρα η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού συστήνει στις εγγύους και σε όσες σκοπεύουν να τεκνοποιήσουν να μην κάνουν το εμβόλιο της Άστρα και της Τζόνσον. Εν τω μεταξύ, εντατικοποιούνται τα μέτρα της αστυνομίας για όσους επιχειρήσουν να ταξιδεύσουν εκτός νομού για τις ημέρες του Πάσχα, με αρκετούς επίδοξους εκδρομής, θα τα δούμε στη συνέχεια, να επιστρέφουν μην έχοντας τα απαραίτητα έγγραφα. Θα συνδεθούμε με τη Σοφία Φασουλάκη μαζί μας και η Γεωργία Λαγού που θα μας δώσουν το ρεπορτάζ. Πρώτα όμως πάμε να δούμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις στο βίντεο που έχει ετοιμάσει η Δέσποινα Βλεπάκη. Ήδη από χτες το βράδυ τα πρώτα SMS έφτασαν σε πολίτες 30 έως 39 ετών για να προγραμματίσουν το ραντεβού τους με το εμβόλιο της AstraZeneca. Η πλατφόρμα άνοιξε. Δηλαδή έχει ανοίξει από χτες βράδυ για όσους έχουν άλλη συνταγογράφηση. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε ήταν να ανοίξει για τον υπόλοιπο πληθυσμό 30-39 στις 12 το μεσημέρι. Το φέραμε λίγο νωρίτερα. Αυτή τη στιγμή όποιος είναι από 30 μέχρι 39 ετών, από το 1982 γεννηθείς μέχρι το 1991, έχει πρόσβαση στην πλατφόρμα. Έλληνες επιστήμονες όπως η Αθηνά Λινού εκφράζουν δεύτερες σκέψεις για το πρόγραμμα με AstraZeneca στη χώρα μας. Αν μπορούμε και έχουμε επαρκή εμβόλια, να εμβολιάσουμε με άλλα εμβόλια τις νεότερες ηλικίες, και θα ήθελα να προσθέσω εδώ τις νεότερες γυναίκες, ναι, και μετά AstraZeneca τις μεγαλύτερες ηλικίες. Η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών πάντως στη χθεσινή ενημέρωση των υγειονομικών συντακτών μίλησε για ανακρίβεια. Με όλο το σεβασμό στην καθηγήτρια την κυρία Λινού, κάθε χώρα καθορίζει το πρόγραμμά της με τα δικά της τα στοιχεία, τις δικές της ανάγκες. Τη Μεγάλη Πέμπτη ανοίγει πλατφόρμα για ραντεβού με AstraZeneca στους 40 έως 44 ετών. Ενώ από το Μεγάλο Σάββατο θα μπορούν να προγραμματίσουν το ραντεβού τους τα άτομα ηλικίας 45 έως 49 ετών με όλα τα διαθέσιμα εμβόλια. Στάση αναμονής κρατάει η Ελλάδα για τη χορήγηση εμβολίων της AstraZeneca και της Johnson σε εγκυμονούσες και συστήνει τον εμβολιασμό τους με mRNA εμβόλια. Θα ήταν, νομίζω, αρνητικό το να μην αναφέρουμε ότι είναι προτιμότερο μια γυναίκα η οποία εγκυμονεί τώρα, μέχρι να προκύψουν αυτά τα στοιχεία, να εμβολιαστεί καλύτερα με ένα εμβόλιο mRNA που έχουμε τη μεγάλη σειρά από τις κοιήσεις στην Αμερική
με δεδομένη την ασφάλεια 100%. Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών έδωσε το πράσινο φως ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη δόση της AstraZeneca να μπορούν να μεσολαβούν 8 εβδομάδες αντί για 12 που είναι σήμερα. Τα πειρά του για τη διαχείριση της πανδημίας εξαπέλυσε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Χρειαζόμαστε όπλα για αυτή τη μάχη και πραγματικά όπλα για να αντιμετωπιστεί η πανδημία είναι η θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας με προσλήψεις υγειονομικών, είναι η επίταξη του ιδιωτικού τομέα, είναι οι μαζικοί εμβολιασμοί με πρόσβαση σε όλα τα διαθέσιμα εμβόλια διεθνώς. Άλλο ένα βήμα για την επιστροφή στην κανονικότητα από τη Δευτέρα, κυρίες και κύριοι. Σοφία Φασουλάκη, ανοίγει η εστίαση, απελευθερώνονται και οι διαδημοτικές μετακινήσεις. Το πιο βασικό όμως βήμα είναι ο εμβολιασμός. Εμβόλια, ακριβώς, και γι' αυτό το λόγο, Λίνα, καλό μεσημέρι. Οι μηχανές, όπως βλέπεις, δουλεύουν φουλ για το κλείσιμο των ραντεβού. Τα εμβολιαστικά κέντρα επίσης, θυμίζω ότι θα είναι ανοιχτά την Μεγάλη Παρασκευή, το Μεγάλο Σάββατο και τη Δευτέρα του Πάσχα, προκειμένου η ηλικία 30-39, της οποίας άνοιξε η πλατφόρμα, να μπορεί να πηγαίνει να εμβολιάζεται. Σε λίγες ημέρες η χώρα θα έχει πιάσει το στόχο του ενός εμβολιασμού με μία δόση για 3 εκατομμύρια συμπολίτες μας. 845.000 είναι πλήρως εμβολιασμένοι με δύο δόσεις. Είναι το 8% του συνολικού πληθυσμού, Λίνα. Καταλαβαίνεις ότι ο δρόμος μέχρι να χτιστεί το τείχος ανοσίας είναι μακρύς. Ανοίγουν ωστόσο οι πλατφόρμες, Μεγάλη Πέμπτη για την ηλικιακή ομάδα 40-44, Μεγάλο Σάββατο για την ηλικιακή ομάδα 45-49 με 4 διαθέσιμα εμβόλια, με την κυβέρνηση να ευελπιστεί, να εκτιμά ότι μέσα στα τέλη Ιουνίου θα έχει χτιστεί ένα ικανοποιητικό τείχος ανοσίας. Θυμίζω ότι 5 Μαΐου θα μπει στη μάχη και το εμβόλιο της Johnson & Johnson. Κατά τα λοιπά, Λίνα, όπως είπες και εσύ όσον αφορά τις μετακινήσεις, 3 Μαΐου ανοίγει η εστίαση, 3 Μαΐου θα αρθεί και η απαγόρευση για τις διαδημοτικές μετακινήσεις. Θυμίζω όμως ότι πλήρης άρση των διαπεριφερειακών μετακινήσεων θα γίνει στις 14 Μαΐου. Θα έχουμε παράλληλα και κατάργηση του SMS, Σοφία. Μένει να το δούμε τις επόμενες ημέρες. Νομίζω ότι θα υπάρξουν ανακοινώσεις μεθαύριο για το τι θα γίνει ακριβώς με τα SMS. Και να πάμε να ακούσουμε τι είπε η κυρία Πελώνη για τις μετακινήσεις μας. Το θέμα του SMS θα εξεταστεί και θα υπάρξουν κεντρικές επίσημες ανακοινώσεις τις επόμενες μέρες. Ως προς τις υπερτοπικές, ισχύει ό,τι έχει ανακοινωθεί, απελευθέρωση στις 15 Μαΐου. Ως προς τις διαδημοτικές, εκτιμώ ότι με το άνοιγμα της εστίασης το λογικό θα ήταν να αρθεί η απαγόρευση, ωστόσο και γι' αυτό θα υπάρξουν ανακοινώσεις τις επόμενες μέρες. Επιστροφή στο θέμα των εμβολιασμών, κυρίες και κύριοι, δείχνει να είναι μεγάλη η ανταπόκριση των τριαντάριδων, όπως είδατε και στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε. Η Γεωργία Λαγού βρίσκεται σε ένα εμβολιαστικό κέντρο και θα μας μεταφέρει την εικόνα. Ακριβώς, Λίνα, κυρίες και κύριοι, βροχή ήρθαν τα μηνύματα στους τριαντάριδες, αφού άνοιξε η πλατφόρμα για την ηλικιακή ομάδα 30 έως 39 ετών. Και όποιοι είναι γεγραμμένοι στην άειλη συνταγογράφηση, λάβαμε, Λίνα, το εξής μήνυμα. Σας ενημερώνουμε ότι προτεραιοποιηθήκατε για εμβολιασμό. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας μέσω του εμβόλιο.gov.gr ή μέσω του κοντινέωτερου ΚΕΠ ή φαρμακείου. Όσοι πολίτες δεν είναι γεγραμμένοι στην άειλη συνταγογράφηση, θα ακολουθήσουν τη διαδικασία που θα μπαίνουν κατευθείαν στην πλατφόρμα. Οι εμβολιασμοί θα ήθελα να σου πω πως γίνονται άμεσα. Δηλαδή από τη στιγμή που θα κλείσουν το ραντεβού τους, ακόμα και αύριο τη Μεγάλη Τετάρτη θα μπορέσουν να κάνουν την πρώτη δόση του εμβολίου. Εμείς βρισκόμαστε στο κέντρο υγείας Καλανδρίου, εδώ που εμβολιάζονται με AstraZeneca, και όπως μας ενημέρωσαν, φωτιά έχουν πάρει τα ραντεβού, αφού αρκετοί είναι οι πολίτες οι οποίοι έχουν κλείσει το ραντεβού τους για να κάνουν αύριο τον εμβολιασμό τους. Πολίτες της ηλικιακής ομάδας 30 έως 39. Ενώ συναντήσαμε και αρκετό κόσμο που ανήκει σε αυτή την ομάδα και έτρεχε να προγραμματίσει το ραντεβού. Να σου πω, Λίνα, πως ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, αυτό που μας έλεγε, είναι ότι δεν τον ενδιαφέρει με ποιο εμβόλιο θα εμβολιαστεί. Ναι, είναι αυτό που λένε οι ειδικοί, ότι το καλό εμβόλιο είναι το γρήγορο εμβόλιο.
Ακριβώς, Λίνα. Αυτό μας τόνιζαν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των πολιτών. Τώρα, όπως είδαμε, μπαίνει στη μάχη και το εμβόλιο της Johnson & Johnson mm-hmm. από τις 5 Μαΐου και η ηλικιακή ομάδα που θα μπορέσει να διαλέξει εμβόλιο είναι αυτή που θα ανοίξει η πλατφόρμα το Μεγάλο Σάββατο, την 1η Μαΐου. Η ηλικιακή ομάδα 45 έως 49 θα μπορεί να επιλέξει ανάμεσα στα 4 εμβόλια, της Pfizer, της Moderna, της AstraZeneca και της Johnson & Johnson. Και όπως είπε και χθες ο Πρωθυπουργός, ο στόχος είναι να έχουν γίνει 5 εκατομμύρια εμβολιασμοί μέχρι τέλος Μαΐου. Η κυρία Πελώνη είπε, Σοφία Φασουλάκη, ελπίζουμε στα μέσα Ιουνίου να έχουμε φτιάξει το τείχος ανοσίας. Να σας ευχαριστήσω πολύ για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε θέμα. Ξεκινά σε λίγη ώρα, κυρίες και κύριοι, άτυπη πενταμερής διάσκεψη για το Κυπριακό. Ο Νίκος Δένδιας μεταβαίνει αυτή την ώρα στη Γενέβη και εμείς πάμε να συνδεθούμε με την Αλεξία Τασούλη, που θα παρακολουθήσει, καλό μεσημέρι, Αλεξία, τις εργασίες και θα μας πεις με ποιες θέσεις προσέρχεται η ελληνική πλευρά. Και το βράδυ, να θυμίσω ότι έχουμε την συνάντηση, την πρώτη συνάντηση Δένδια Τσαβούσογλου σε αυτό το ραντεβού που έχει κλείσει ο ΟΗΕ. Καλά μεσημέρι, λοιπόν. Σε λίγη ώρα ετοιμάζεται να πετάξει για την Γενέβη ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα. Από πλευράς της Τουρκίας θα είναι παρόν ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Ερμεδού Τσεβούσογλου. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, βρίσκεται ήδη στη Γενέβη από χθες. Παρόν θα είναι και ο πρόεδρος της τουρκοκυπριακής κοινότητας, Ερσίν Τατάρ, όπως επίσης και ο Υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου. Απόψε, όπως είπε και στη Λίνα, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτιέρες, τους έχει καλέσει σε μια πρώτη χαλαρή συνάντηση. Εκεί λοιπόν θα είναι η πρώτη φορά μετά την εκρηκτική συνέντευξη τύπου που είδαμε όλοι στην Άγκυρα πριν από λίγες ημέρες. Ο Νίκος Δένδιας θα βρεθεί στον ίδιο χώρο με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου, υπό το βλέμμα όμως των Ηνωμένων Εθνών. Δύσκολη θα είναι η μέρα η σημερινή και αύριο, έτσι τουλάχιστον είπε ο κύριος Δένδιας χθες. Και η δυσκολία έγινε τελείνα στο γεγονός ότι είναι μάλλον αδύνατον σε αυτή τη χρονική συγκυρία να βρεθεί κοινή συνισταμένη μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Ήδη το κλίμα επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο, που δεν έλαβε επίσημη πρόσκληση να παραστεί ως παρατηρητής η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ελληνική κυβέρνηση, πριν από λίγο, κυβερνητική εκπρόσωπος, το χαρακτήρισε λυπηρό το γεγονός, διότι πέρασε τελικά το αίτημα της Τουρκίας να μην παραστεί, να μην λάβει επίσημη πρόσκληση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφώνησε μαζί της και οι Βρετανοί, ενώ η ελληνική πλευρά ήθελε την Ευρωπαϊκή Ένωση παρούσα, ώστε να εξασφαλιστεί το ευρωπαϊκό κεκτημήνα. Ο κ. Δένδιας, πριν αναχωρήσει, πήγε στο Μέγαρο Μαξίμου, είχε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο πλαίσιο της συνεδρίασης του ΚΙΣΕΑ. Πήρε τις τελευταίες οδηγίες, καθώς από τις διαβουλεύσεις αύριο με την τουρκική πλευρά θα εξαρτηθεί εν πολλής και αν θα γίνει το ραντεβού με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ταγί Περντογάν, διότι όπως μαθαίνουμε, Ελίνα, ακόμη το ραντεβού αυτό σε επίπεδο ηγετών δεν έχει ακόμη κλειδώσει. Μάλιστα. Και σε ευχαριστώ πολύ, Αλεξία Τασούλη. Η Τουρκία, κυρίες και κύριοι, έχει πολλά αρκετά μέτωπα. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται το κλίμα στην Άγκυρα μετά τις κυρώσεις της Ουάσιγκτον, γιατί τους θύτες σε θύματα επιχείρησε να μετατρέψει, κυρίες και κύριοι, ο Ερντογάν, απατώντας μετά από 2 ημέρες σιωπής τον Τζο Μπάιντεν για την γενοκτονία των Αρμενίων. Απευθυνόμενος στον Αμερικανό Πρόεδρο, επέστρεψε τις κατηγορίες περί γενοκτονίας και σε ύφος ηπιότερο από το αναμενόμενο, ο Τούρκος Πρόεδρος χαρακτήρισε σημαντική και επωφελή τη συνεργασία της χώρας του με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Aynaya bakıp bir değerlendirmeniz lazım. Επέστρεψε στον Τζο Μπάιντεν τις κατηγορίες περί γενοκτονίας ο Ταγί Περντογάν. Μετά από 2 μέρες σιωπής, ο Τούρκος Πρόεδρος απάντησε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ύφος όμως που χρησιμοποίησε στις δηλώσεις του φάνηκε να μην ήταν αυτό που όλοι περίμεναν, αφού έκανε λόγο για βελτίωση των Αμερικανοτουρκικών σχέσεων. Αμερικα Βιλεσίκ Τεβλετέρι Βασκένου Μπάιντεν ile Haziran ayında kararlaştırdığımız görüşmede tüm bu konuları yüz yüze değerlendirerek yeni bir dönemin kapılarını aralayacağımıza inanıyorum. Tabii ben Sayın Biden'a şunu da hatırlatmak isterim. Biz birbirimize yabancı değildik. Aramızda farklı ilişkiler vardı. Η αρχική σιωπή του Ερντογάν... 3 gün geçti. Ama Erdoğan'dan hala çıt yoktur. Αλλά και η ήπια σε σύγκριση με το αναμενόμενο αντίδρασή του προκαλεί σφοδρή κριτική της αντιπολίτευσης. Το γεγονός ότι δεν μπόρεσε να κλείσει το ακουστικό στα μούτρα του Μπάιντεν όταν άκουσε την πρόθεσή του για την αναγνώριση και έπειτα για την προσδοκία για συνάντησή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ δεν δείχνει τίποτε άλλο παρά την αδυναμία της κυβέρνησης να αντιταχθεί σε αυτή την ανάρμοστη, μη ισορροπημένη σχέση. Ο σάλος πάντως για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων συνεχίζεται στην Τουρκία και ενισχύει το αντιαμερικανικό.
αμερικανικό κλίμα. Είναι χαρακτηριστικό ότι έξω από τις αμερικανικές διπλωματικές αποστολές σε Κωνσταντινούπολη και Άγκυρα πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας με Τούρκους εθνικιστές να φωνάζουν συνθήματα κατά των Αμερικανών. Και εμείς πάμε να συνδεθούμε με την Μαρία Ζαχαράκη για να δούμε όλα τα νεότερα και πώς ο τουρκικός τύπος αντιμετωπίζει τις τελευταίες εξελίξεις. Καλό μεσημέρι, Λίνα. Πράγματι, ο φιλοκυβερνητικός τύπος είναι ενθουσιασμένος από τον τρόπο που χειρίστηκε ο κύριος Ερντογάν την απάντησή του. Δηλαδή, ήταν μεν υψηλή η τόνη, αλλά από την άλλη δεν χάλασε τις σχέσεις με την Ουάσιγκτον και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όμως, η αντιπολίτευση και ο αντιπολιτευτικός τύπος εδώ θεωρούν ότι ήταν μια χαλαρή, όπως την ονομάζουμε, αντίδραση. Δεν έδειξε τον μπόι του, θα λέγαμε, όπως έδειχνε σε άλλες περιπτώσεις ο Τούρκος Πρόεδρος. Επομένως, εδώ διείστανται οι απόψεις. Βέβαια, η αντιπολίτευση θα το εκμεταλλευτεί αυτό, όπως το έχει ήδη εκμεταλλευτεί, προκειμένου να πει στον Ερντογάν ότι για ένα ραντεβού που έκλεισε τον Ιούνιο με τον Μπάιντεν, ουσιαστικά επέτρεψε να αμαυρωθεί η εικόνα, η ιστορία της χώρας, όπως έχει ήδη πει η αντιπολίτευση. Φυσικά, το μεγάλο ζήτημα τώρα για τον κύριο Ερντογάν είναι η S-400. Υπάρχει αυτό το ραντεβού τον Ιούνιο, όπου εκεί θα συζητηθεί αυτό το μεγάλο αγκάθι. Θα λέγαμε ότι το θέμα της αρμενικής γενοκτονίας αναγνώρισης ήταν απλά ένα απόστημα που έσπασε προκειμένου οι σχέσεις των δύο χωρών να προχωρήσουν παρακάτω, αλλά το μεγάλο αγκάθι ακόμη δεν έχει λυθεί, η S-400 δηλαδή, για το τι θα κάνει ο κύριος Ερντογάν. Η Αμερική είναι κάθετη σε αυτό, πρέπει με κάποιο τρόπο να διώξει το ρωσικό αντιπυραυλικό σύστημα από τη χώρα της. Θα το δούμε λοιπόν αυτό τον Ιούνιο και εκεί θα φανεί η πραγματική αντίδραση του κυρίου Ερντογάν απέναντι στην πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Τζο Μπάιντεν. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ερντογάν, ο οποίος επικρίθηκε, κυρίες και κύριοι, και για το σκάνδαλο του καναπέ, το τεράστιο αυτό διπλωματικό επεισόδιο που είχε δημιουργηθεί, αναβίωσε στο Ευρωκοινοβούλιο με την Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν να ξεσπά για την κίνηση της τουρκικής προεδρίας να την αφήσει χωρίς καρέκλα. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισελ, ζήτησε συγγνώμη επειδή δεν αντέδρασε, αλλά προσπάθησε και να δικαιολογηθεί. Έχουν περάσει τρεις εβδομάδες από το περίφημο Sofagate και η απρέπεια της τουρκικής προεδρίας προς την Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν δεν λέει να ξεχαστεί. Μιλώντας στο Ευρωκοινοβούλιο, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ξεσπά για το γεγονός πως έμεινε χωρίς καρέκλα δίπλα στο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον Σαρλ Μισελ κατά τη διάρκεια της συνάντησης των τριών στην Άγκυρα. I felt hurt and I felt alone as a woman and as a European. And this shows how far we still have to go. Before women are treated as equals, always and everywhere. Η Ursula von der Leyen ρίχνει τα βέλη της προς την τουρκική προεδρία. I cannot find any justification for what I was treated in the European treaties. So I have to conclude that it happened because I am a woman. Would this have happened if I had worn a suit and a tie? Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δέχθηκε έντονη κριτική επειδή δεν αντέδρασε υπέρ της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Έγινε και αυτός αποδέκτης του σκληρού μηνύματος της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Regret vis-à-vis de la présidente de la Commission et vis-à-vis de l'ensemble de celles qui se sont senties offensées. Βέβαια, ο Σαρλ Μισελ προσπάθησε για άλλη μια φορά να δικαιολογήσει το γεγονός πως δεν αντέδρασε. C'est une critique que j'entends naturellement, mais à cet instant. Et sans le recul que nous avons tous aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas réagir davantage afin de ne pas créer un incident politique que j'ai pensé plus grave encore. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μεβλού Τσαβούσογλου είχε απαντήσει πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν εκείνη που είχε θέσει το πρωτόκολλο για τη διάταξη των καθισμάτων στη συνάντηση. Συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ σήμερα, κυρίες και κύριοι, με φόντο τις νέες προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Και έχουμε την εισήγηση Κώστα Λατζά, καλό μεσημέρι, του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας για την ενίσχυση του ναυστάθμου στη Σούδα και την αυτονομία των ειδικών δυνάμεων.
Πριν από λίγο, Λίνα, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Άμυνας. Το βασικό αντικείμενο της συνεδρίασης ήταν η νέα δομή δυνάμεων. Σύμφωνα με τις προτάσεις του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, η νέα δομή περιλαμβάνει δύο αλλαγές. Η πρώτη είναι η σύσταση της διακλαδικής διοίκησης ειδικού πολέμου, με απλά λόγια ένα αυτόνομο σώμα των ειδικών δυνάμεων, ώστε να είναι ακόμη πιο ευέλικτες και ακόμη πιο αποτελεσματικές οι ειδικές δυνάμεις. Και το δεύτερο θέμα που συζητήθηκε και περιλαμβάνεται στην πρόταση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας είναι το ενδεχόμενο αναβάθμισης της Σούδας, προκειμένου το πολεμικό ναυτικό να διαθέτει πέραν του ναυστάθμου της Σαλαμίνας και μία δεύτερη έδρα στην Κρήτη, η οποία θα είναι πολύ πιο κοντά στο θέρετρο των επιχειρήσεων της Ανατολικής Μεσογείου. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη αν εγκρίθηκε κάτι από το σημερινό Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Άμυνας. Κάποιες πληροφορίες λένε ότι κατά πάσα πιθανότητα δόθηκε το πράσινο φως για τη σύσταση διακλαδικής διοίκησης ειδικού πολέμου, η οποία θα υπάγεται απευθείας στον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Ενώ σε ό,τι αφορά το θέμα του ναυστάθμου, προφανώς εκτιμάται ότι χρειάζεται περαιτέρω συζήτηση. Μάλιστα. Μετά τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Άμυνας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Παναγιωτόπουλος, αναμένεται αργά το μεσημέρι να περιοδεύσει στα κριτικά νησιά και συγκεκριμένα στη Ρος, στη Στρογγύλη και στο Καστελόριζο, μάλιστα, προκειμένου να έρθει σε επαφή με το προσωπικό και να ανταλλάξουν ευχές εν ώψη των εορτών του Πάσχα. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Κώστα. Μία ηχογράφηση, κυρίες και κύριοι, που διαέρευσε και τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών, που καταφέρεται εναντίον τόσο του αρχηγού των φρουρών της Επανάστασης Σουλεϊμανή, που δολοφόνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όσο και κατά του Σεργέη Λαυρόφ. Το Υπουργείο κάνει λόγο για υποκλοπή και παράνομη ενέργεια. Ο Μοχαμάντ Τζαβάτ Ζαρίφ ασκεί δρυμία κριτική στον επικεφαλή των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, Κασέμ Σουλεϊμανή, σε ηχητικό ντοκουμέντο που διέρευσε. Σε αυτό, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών υποστηρίζει ότι ο Σουλεϊμανή υιοθετούσε πολιτικές που έβλαπταν τη χώρα. Ο Ζαρίφ δεν διστάζει να αποκαλύψει στον μυστικό συνομιλητή του ότι ο αρχηγός των φρουρών της Επανάστασης τον συναντούσε με λίστα απαιτήσεων και ότι συνεργαζόταν με τη Ρωσία για να βλάψει τη συμφωνία του Ιράν για τα πυρηνικά. Ο Κασέμ Σουλεϊμανή σκοτώθηκε από αμερικανικό ντρόουν τον Ιανουάριο του 2020 στη Βαγδάτη. Μια επίθεση που έφερε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ένα βήμα πριν τον πόλεμο. Ο θάνατος του έκανε μέχρι και τον Ιρανό ηγέτη Χαμενεή να κλάψει. Οι ηχογραφημένες συνομιλίες του Ζαρίφ τώρα προκαλούν ισχυρούς στριγμούς στην Ιρανική κυβέρνηση και στρέφουν τα μάτια διεθνώς στην αντίδραση του ανώτατου ηγέτη της χώρας. پشت درهای بسته در جمهوری اسلامی ایران انجام میشه بسیار گفتگوهای جدی هست بسیار گفتگوهای شفاف و صریح است اندو متاکسی تو پولمیکو ناوتیکو تون اینومنون پولیتیون دینی استی دیموسیوتیتا ویدیو اپو پریستاتیکو استیس 2 اپریلیو پولمیکو پلیو تون فرورون تیس اپاناستاسیس سταματάει امریکانیکو پولمیکو پلیو پو پلی استون پرسیکو کولپو کی دن تو افینی نا پروخوریسی ای فروریا اکانان تو ایدیو می سکافوس تیس اکتوفیلاکیس. Την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, η Μόσχα δηλώνει ότι παρακολουθεί με άγρυπνο μάτι τις ασκήσεις του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη και διαπιστώνει μάλιστα αύξηση του πολεμικού κινδύνου στην περιοχή, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά Θανάση Ευγερινή. Καλό μεσημέρι. Ενώ την ίδια ώρα η διπλωματία για την Ουκρανία εμπλέκει όλο και περισσότερες δυνάμεις. Καλό μεσημέρι, Λίνα, από τη Μόσχα. Ο Ρώσος Υπουργός Άμυνας, ο Σεργέη Σοϊγκού, εκτίμησε ότι αυξάνει ο πολεμικός κίνδυνος στην Ευρώπη λόγω των δραστηριοτήτων των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Γι' αυτό και η Ρωσία, είπε, με όλα τα συστήματα που διαθέτει, παρακολουθεί προσεκτικά την άσκηση του ΝΑΤΟ Defender Europe 2021, που φαίνεται πως είναι η μεγαλύτερη των τελευταίων 30 ετών. Την ίδια ώρα έγινε πριν λίγο γνωστό ότι εισέρχεται στον εύξεινο πόντο ένα ακόμη αμερικανικό πολεμικό πλοίο και κατά την ρωσική στρατιωτική ηγεσία τέτοιος αυξημένος πολεμικός κίνδυνος υπάρχει και στον Ντονμπάς, δηλαδή τη λεκάνη του ποταμού Δον, όπως καλείται η Ανατολική Ουκρανία. Τα είπε αυτά ο κύριος Σοϊγκού, προσωπικός φίλος και συνεργάτης του Βλαντίμιρ Πούτιν, στη Σύνοδο Υπουργών του Μετασοβιετικού Συμφώνου Συλλογικής Άμυνας, εκτιμώντας ότι τα προβλήματα στην Ανατολική Ουκρανία προέρχονται από την εθνικιστική ηγεσία του Κιέβου. Αντίθετη άποψη έχει φυσικά το Κίεβο και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο κύριος Ζελένσκι, ο οποίος
αυτή τη στιγμή επισκέπτεται τις ουκρανικές μονάδες στα σύνορα με τη Χερσόνησο της Κριμαίας και είπε βέβαια ότι προετοιμάζει κάποιο είδους συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, άγνωστο πότε και πού. Ενώ χθες βέβαια είχαμε και μια τηλεφωνική συνομιλία των Προέδρων Γαλλίας και Ρωσίας ακριβώς για το θέμα της Ανατολικής Ουκρανίας. Συνέπεσαν στην εκτίμηση ότι αυξάνει η ένταση και πρέπει να ληφθούν μέτρα για να αντιμετωπιστεί αυτή. Φαίνεται όμως πως η διπλωματία δυσκολεύεται να συνεννοηθεί καθώς υπάρχουν διαφωνίες για την συμφωνία του Μίνσκ που το Κίεβο θέλει να αναθεωρήσει με κάποιο τρόπο, ενώ οι υπόλοιπες χώρες και φυσικά η Ρωσία θέλει να διατηρήσει, εκτιμώντας ότι είναι η βάση για συζήτηση και τίποτε περαιτέρω. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω πολύ, Θανάση Αυγερίνε. Επιστρέφουμε στα δικά μας. Πάσχα εν όψη, κυρίες και κύριοι, και πάμε να δούμε τις ετοιμασίες για το Πασχαλινό τραπέζι και τι γίνεται με την έξοδο των επίδοξων εκδρομέων. Πιο αλμυρό θα είναι φέτος το Πασχαλινό τραπέζι, όπως θα μας πει ο Βασίλης Πανός. Έχει ανέβει η τιμή του Οβελία, Βασίλη. Ακριβώς, Λίνα. Όσο μπαίνουμε στη μεγάλη, έχουμε μπει πια στη μεγάλη εβδομάδα και όσο περνάνε οι μέρες, τόσο θα πρέπει να σου πω αυξάνεται το ενδιαφέρον του κόσμου να ψωνίσει για το Πασχαλινό τραπέζι. Αυτό όμως θα φαίνεται μια δύσκολη εξίσωση για φέτος τουλάχιστον, καθώς σύμφωνα με χοντρέπορους αλλά και κρεοπόλες, φέτος το αρνί και το κατσίκι θα είναι πιο ακριβό από ό,τι πέρσι, κατά 3 ευρώ τουλάχιστον, όπως μας έλεγαν. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι παρουσιάζονται ήδη ελλείψεις στην αγορά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ενδεχομένως, όπως μας λένε, μέχρι και το Μεγάλο Σάββατο να μην έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν ολόκληρα αρνιά σε όλους τους καταναλωτές. Αυτό βέβαια θα το δούμε. Είναι μια εικόνα που μας μεταφέρουν και θα πρέπει να επισημάνω σε αυτό το σημείο πως από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης κάνουν ελέγχους έτσι ώστε να διαπιστώσουν ότι δεν υπάρχει θέμα εσχροκέρδειας στη συγκεκριμένη αγορά, η οποία είναι πολύ κρίσιμη για το Πάσχα. Καθώς καταλαβαίνεις ότι αν πέρσι το αρνί και το κατσίκι πολύ το περίπου στα 9 ευρώ το κιλό, φέτος οι εκτιμήσεις και οι τιμές μιλάμε για 12 ευρώ το κιλό. Είναι πολύ μεγάλη απόσταση, όπως καταλαβαίνεις, και γι' αυτό οι έλεγχοι του Υπουργείου Ανάπτυξης έχουν στραφεί προς αυτή την αγορά, προκειμένου να διαπιστώσουν ότι δεν θα υπάρξουν φαινόμενα εσχροκέρδειας. Ελίνα. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Βασίλη Σπανέ. Ελπίζω να υπάρχει επαρκία στα αμνοερήφια και οι τιμές. Είναι λογικό αυτό, το ξέρουμε κάθε χρόνο, κυρίες και κύριοι, όσο πλησιάζουμε προς το Πάσχα πέφτουν. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στις εξόδους από την Αθήνα. Έχουμε, Γιάννης Γιάκα, καλό μεσημέρι. Περισσότερες από 80 επιστροφές επίδοξων εκδρομέων από το πρωί. Ακριβώς με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι έλεγχοι τόσο στα διόδια των Αφιδνών όσο και στα διόδια της Ελευσίνας, στα οποία και βρισκόμαστε. Τα κλιμάκια της τροχέας εδώ ελέγχουν αυτοκίνητο, τους επιβάτες για να δουν αν έχουν τα κατάλληλα δικαιολογητικά ώστε να ταξιδέψουν και τελικά να φύγουν από την Αττική. Πράγματι, έχουμε πάνω από 80 επιστροφές οχημάτων από το πρωί σήμερα, όπως μας είπαν οι αστυνομικοί που προσπάθησαν να περάσουν τα διόδια της Ελευσίνας. Τελικά δεν είχαν μαζί τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η δικαιολογία που μπορείτε να καταλάβετε ότι έχουμε ακούσει αρκετά εφάνταστες δικαιολογίες, η δικαιολογία που είχαν δεν έπεισε τους αστυνομικούς, οπότε αναγκάστηκαν να κάνουν αναστροφή και να επιστρέψουν στην Αθήνα. Εκτός από τους σταθμούς των διοδίων, να πούμε ότι γίνονται έλεγχοι και στους παραδρόμους των εθνικών οδών, τόσο εδώ στην Αθηνών Κορίνθου, όσο και στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Και να πούμε και να κλείσουμε με αυτό, πως οι αστυνομικές αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή όσο προχωράμε στην μεγάλη εβδομάδα για ένα πιθανό νέο κύμα εξόδου. Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν πώς θα αντιδράσουν οι Αθηναίοι, αλλά φαντάζομαι ότι είναι πολύ δύσκολο κάποιος να ξεφύγει με αυτά τα μπλόκα τα οποία έχουν στηθεί. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη Γιάκα. Την κατάργηση του SMS, κυρίες και κύριοι, για τον περίπατο ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ από την κυβέρνηση. Πάμε να ακούσουμε τον Νάσο Ηλιόπουλο. Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη συνεχίζει το απόλυτο μπάχαλο στην πανδημία, χωρίς κανένα σχέδιο και καμία λογική. Την ώρα που ο κύριος Πιερακάκης δήλωνε στον Αντένα πως είμαστε πολύ κοντά στην κατάρρευση των SMS, ο κύριος Γεωργιάδης δήλωνε στο Sky πως δεν έχει έρθει ακόμα η ώρα να καταργηθούν. Η ανοησία του SMS για να πάει κάποιος έναν περίπατο έχει απαξιωθεί. Δεν προσφέρει πλέον τίποτα παρά μόνο τη συντήρηση μιας κουλτούρας ελέγχου και οφείλει να καταργηθεί άμεσα. Κορονοπάρτι ετοίμαζαν, κυρίες και κύριοι, στις φυλακές Κορυδαλλού οι κρατούμενοι. Η Μίνα Καραμήτρου είναι μαζί μας και θα μας πει περισσότερα. Και μάλιστα, Λίνα, τρικούβερτο πάρτι θα έστειναν με ποτά, καθώς επίσης και ζάρια.
εάν οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι δεν έκαναν χθες αργά το βράδυ έφοδο σε συνολικά 120 κελιά της Β' Πτέρυγας. Είναι κελιά κρατουμένων για ναρκωτικά και ληστείες και δεν εντόπιζαν πάνω από 50 λίτρα αυτού του αυτοσχέδιου αλκοολούχου ποτού που φτιάχνουν μέσα στις φυλακές, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι σε ένα κενό κελί, το οποίο χρησιμοποιείται ως αποθηκευτικός χώρος για τους κρατούμενους, βρέθηκαν ζάρια καθώς επίσης και μάρκες, που σημαίνει ότι ετοίμαζαν να παίξουν και το σχετικό χαρτάκι τους. Έχει σχηματιστεί φυσικά δικογραφία σε βάρος όσων στα κελιά τους βρέθηκαν τα ποτά και έχει ενημερωθεί και η εισαγγελία. Να σας ευχαριστήσω πολύ, Μίνα Καραμήτρου. Σφίγγει ο κλοιός, κυρίες και κύριοι, για όσους νοικιάζουν σπίτι μέσω Airbnb και ξεχνούν να το δηλώσουν στην εφορία. Ο Βασίλης Τσεκούρας έχει τις πληροφορίες. Λίνα, αλλάζει λοιπόν η διαδικασία, μιας και μπαίνουμε και στην τουριστική περίοδο. Συμφωνία λοιπόν της ΑΔΕ με τρεις μεγάλες πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, την Airbnb, την Booking και την VRBO. Στο στόχαστρο λοιπόν μπαίνουν τα ακίνητα που νοικιάζονται σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, αλλά οι διοικητές τους έχουν ξεχάσει να δηλώσουν το Μητρό, και το ακίνητο και στο Μητρό, αλλά και φυσικά κρύβουν τα εισοδήματά τους από την εφορία. Τι θα γίνεται λοιπόν από τον Ιούνιο του 2021, και αυτές οι δηλώσεις θα πρέπει να γίνονται κάθε χρόνο, κάθε Ιούνιο, κάθε έτους. Οι διοικητές θα μπορούν να δηλώνουν το Μητρό τους στις πλατφόρμες τις συγκεκριμένες που έχουν συμφωνήσει με την ΑΔΕ. Θα υπάρχει ένας ξεχωριστό σημείο δηλαδή εκεί. Οι πλατφόρμες με τη σειρά τους θα μπορούν να καρφώνουν στην εφορία τους ιδιοκτήτες που δεν έχουν Μητρό, δεν έχουν δηλώσει Μητρό και φυσικά κρύβουν τα εισοδήματά τους από τις ελληνικές φορολογικές αρχές. Και φυσικά, Λίνα, όσοι βρεθούν να μην έχουν δηλώσει Μητρό, άρα κρύβουν και τα εισοδήματά τους, δεν θα συμμετέχουν πλέον σε αυτές τις πλατφόρμες, θα τις εξαιρούν δηλαδή. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω πολύ. Στο μέτωπο της πανδημίας σε διεθνές επίπεδο τώρα, ασήκωτο είναι το φορτίο για την Ινδία, κυρίες και κύριοι, καθώς το νέο κύμα κορονοϊού σαρώνει με καταιγιστικό ρυθμό τη χώρα. Απελπιστική κατάσταση επικρατεί στα νοσοκομεία, με ελλείψεις σε κρεβάτια, οξυγόνο αλλά και σε φάρμακα. Την ίδια στιγμή στην Ευρώπη συνεχίζεται η πορεία της επιστροφής στην κανονικότητα, με την Ιταλία να ανοίγει και πάλι την εστίαση και τα σχολεία. Ο εφιάλτης του κορονοϊού μοιάζει να μην έχει τέλος στην Ινδία. Η χώρα των 1,4 δισεκατομμυρίων κατοίκων, από τους οποίους μόλις το 10% έχει λάβει την πρώτη δόση του εμβολίου, θρηνεί καθημερινά πάνω από 2.000 νεκρούς. Τα δημόσια αποτεφρωτήρια έχουν γεμίσει. Τα κρούσματα συνολικά έχουν ξεπεράσει τα 17 εκατομμύρια, με τις μολύνσεις ανά ημέρα να σπάνε παγκόσμιο αρνητικό ρεκόρ εξαιτίας και της εγχώριας διπλής μετάλλαξης. Στα νοσοκομεία δεν υπάρχουν πλέον κρεβάτια για να γίνουν εισαγωγές ασθενών, ενώ τα αποθέματα σε οξυγόνο έχουν πλέον εξαντληθεί. Πολίτες περιμένουν καρτερικά στην ουρά για να προμηθευτούν τις αναγκαίες ποσότητες. This pandemic is the worst we have ever seen till now. And these two weeks are going to be a hell for us. Οι αρχές, για να ανταπεξέλθουν στην καταιγίδα των νέων κρουσμάτων, επιστρατεύουν το μεγαλύτερο κλειστό στάδιο στην πόλη Σρινάγκαρ του Κασμίρ, μετατρέποντάς το σε νοσοκομείο εκστρατείας για ασθενείς COVID. Η ιατρική βοήθεια με 70 τόνους οξυγόνου έφτασε στο Νέο Δελχή, όμως η χώρα καλείται τώρα να αντιμετωπίσει μία ακόμη δραματική έλλειψη, εκείνη των εμβολίων. Χειραβοηθείας τίνουν στην Ινδία οι Ηνωμένες Πολιτείες. Oxygen-related equipment, rapid testing kits, personal protective equipment, and other essential materials. Εκ διαμέτρου αντίθετη η εικόνα στην Ευρώπη, όπου τα περιοριστικά μέτρα χαλαρώνουν. Στην Ιταλία, οι πολίτες γέμισαν τους εξωτερικούς χώρους των μπαρ και των εστιατορίων που άνοιξαν χθες για πρώτη φορά έπειτα από πολύμηνο lockdown, απολαμβάνοντας τον καφέ ή το γεύμα τους. Piacere veramente grande. Parte il discorso di socializzare, ma anche di vedere le persone all'opera con la passione che hanno nel fare quello che fanno tutti i giorni. Το 70% των μαθητών επέστρεψαν στις σχολικές τάξεις, ενώ τις πόρτες τους άνοιξαν επίσης τα μουσεία και τα σινεμά με συγκεκριμένο αριθμό επισκεπτών και με υποχρεωτική χρήση μάσκας και θερμομέτρηση. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται και στη Γερμανία. Εκεί οι εμβολιασμένοι, όπως θα μας πει ο Παντελής Βαλασόπουλος, θα έχουν περισσότερες ελευθερίες από τον Μάιο. Παντελή, θα μπορούν, για παράδειγμα, να ταξιδεύουν χωρίς να μπαίνουν σε καραντίνα. Ναι, καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι στη Γερμανία ακόμα τα μέτρα είναι σκληρά, έτσι. Και για πρώτη φορά μετά από 14 μήνες πανδημίας, τις τρεις τελευταίες νύχτες έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας στη γερμανική πρωτεύουσα. Ποτέ δεν είχε γίνει αυτό. Γίνεται τώρα που άλλοι ανοίγουν. Η Γερμανία βάζει απαγόρευση κυκλοφορίας 9 με 5 το πρωί.
Χθες έγινε η διάσκεψη Μέρκελ με τους 16 πρωθυπουργούς. Αποφάσισαν ότι μέσα στο Μάιο, αργότερα όταν θα έχουν προχωρήσει δηλαδή οι εμβολιασμοί, θα υπάρξουν κάποιες πρωτοβουλίες για αυτούς που έχουν εμβολιαστεί. Δηλαδή δεν θα χρειάζεται να έχουν τεστ για να μπουν σε καταστήματα ή για να πάνε σε κουρία, αλλά κυρίως δεν θα χρειάζεται να μπαίνουν σε καραντίνα όταν επιστρέφουν από ταξίδια. Τώρα όποιος επιστρέφει από ταξίδι, για παράδειγμα από την Ελλάδα, μπαίνει 5 με 10 μέρες καραντίνα. Επίσης, τον Ιούνιο θα σταματήσουν οι προτεραιότητες στα εμβόλια, θα μπορεί να τα κάνει όποιος σχεδόν θέλει, ενώ όπως είπε ο καγκελάριος, πιστεύουν ότι μετά τα μέσα Ιουλίου θα έχει εμβολιαστεί το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Τώρα, σχετικά με το ρωσικό εμβόλιο Sputnik, επειδή έγιναν και πάλι πολλές ερωτήσεις στο briefing, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας ξεκαθάρισε ότι το ρώσικο εμβόλιο δεν έχει πάρει άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσο δεν παίρνει άδεια, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Και δεν μπορεί να πάρει άδεια γιατί μέχρι στιγμής, λέει, οι Ρώσοι δεν έχουν στείλει τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται για την αδειοδότηση, παρά το γεγονός ότι τα περιμένουμε, λέει, εδώ και καιρό. Λίνα. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Εδώ στην Αττική, κυρίες και κύριοι, ανάρπαστα έχουν γίνει τον τελευταίο καιρό λόγω Πάσχα τα παραθαλάσσια σπίτια που νοικιάζονται με την ημέρα. Κάποιοι μάλιστα προεξοφλούν πως οι μισθώσεις αυτές γίνονται για να διοργανωθούν γλέντια παρά τους περιορισμούς. Με δεδομένη τη διατήρηση του lockdown στις μετακινήσεις, μήλων της έρηδος για τους Αθηναίους εκδρομής, είναι τα παραθαλάσσια προάστια της Αττικής. Το ενδιαφέρον όσων θέλουν να ενοικιάσουν ένα τέτοιο ακίνητο εστιάζει κυρίως σε σπίτια τα οποία μπορούν να φιλοξενήσουν από 6 έως 12 άτομα. Αδιάψευστος μάρτυρας, οι υψηλές πληρότητες είτε για διαμερίσματα είτε για αυτοτελείς κατοικίες που είναι εγγεγραμμένα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Το τελευταίο διάστημα έχει παρατηρηθεί μια αύξηση της τάξης μέχρι και το 90%. Δεν είναι μόνο οι οικογένειες εκείνες που αναζητούν διέξοδο λόγω των συνθήκων στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Είδανε κάποιους ανθρώπους να μεταφέρουν μεγάφωνα, οπότε λογικά αμέσως τρέξαμε και το σταματήσαμε. Όταν κάποιος προσπαθήσει να κλείσει μια βίλα για μία-δύο ημέρες, φωνάζει εκ των πραγμάτων ότι είναι κορονοπάρτι. Κάθε είδους μουσική ακούμε, ναι. Ναι, η οποία άλλοτε είναι ευχάριστη, τουλάχιστον μ' αρέσει εμένα, και άλλοτε δεν είναι. Η τιμή για ένα διαμέρισμα ή μια αυτοτελή κατοικία που μπορεί να φιλοξενήσει ως και 6 άτομα για 3 διανυκτερεύσεις το Σούνιο κυμαίνεται από 270 έως 516 ευρώ, στην Παλαία Φώκια από 220 έως 389 ευρώ, στο Πορτοράφτη από 180 έως 470 ευρώ και στην Βάρκιζα 673 ευρώ. Πριν κλείσουμε το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Η Μαρία Ψαρά είναι μαζί μας, καθώς η Μαρία συνελήφθη στο Βέλγιο, ο Γιάννης Λαγός. Ναι, Λίνα, πριν από λίγη ώρα η βελγική αστυνομία πήγε στο σπίτι του Γιάννη Λαγού και εκτέλεσε το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί, που είχαν στείλει το αίτημα οι ελληνικές αρχές. Ο Γιάννης Λαγός, με ανάρτησή του στο Twitter, επιβεβαίωσε την πληροφορία αυτή, λέγοντας ότι βρίσκεται σε βελγικό περιπολικό. Αναμένεται, Λίνα, να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις, προκειμένου να εκδοθεί πλέον ο Χρυσαυγίτης Γιάννης Λαγός από το Βέλγιο στην Ελλάδα και να οδηγηθεί στη φυλακή μαζί με τους υπόλοιπους ομοειδεάτες του, τα μέλη δηλαδή και της διεύθυνσης της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Μαρία Ψαρά, σε ευχαριστώ για την άμεση ενημέρωση. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη. Αμέσως μετά Style Me Up στις 3 και 4 κάθε μέρα σε ΕΦΚΙ στις 8. Ράδιο Αρβίλα αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.